Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι Σάββατο, 7 Οκτωβρίου του 2023. Είμαστε ζωντανά σε μια ακόμη πολύ σημαντική ημέρα, διότι οι εξελίξεις τρέχουν και μας βρίσκουν όπως πάντα στις επάλξεις. Έχουμε απόψη μαζί μας τον δάσκαλο, μου επιτρέπει να το λέω έτσι, το δάσκαλο, το γεωστατικό αναλυτή, τον καθηγητή, τον κύριο Νίκο Λιγερό από τη Νέα Υόρκη και από τα Χανιά της Κρήτης, τον επίσης αδερφό στην ΑΧΕΠΑ και αναπληρωτή καθηγητή του Πολυτεχνείου της Κρήτης, τον κύριο Ασαλάκη. Καλησπέρα σε όλους. Γιατί ελληνικός δρόμος του μεταξιού, όμως ο νέος δρόμος του μεταξιού αυτός, αγγίζει τις ελληνικές, περνάει μέσα από τις πανάρχες ελληνικές κοινότητες που υπάρχουν ακόμη και ανθίζουν. Μία αρχική τοποθέτηση, Γιώργο Ατσαλάκη, για αυτόν τον δρόμο του μεταξιού. Και μετά θα περάσουμε στο δάσκαλο για την κεντρική εισήγηση. Καταρχήν να πούμε συγχαρητήρια στον διοργανωτή, τον Ανδρέα, για την ιδέα που είχε για το θέμα που επέλεξε. Λοιπόν, να ξεκινήσω να πούμε μερικά πράγματα για τους δρόμους του μεταξιού. Εμείς εδώ στην ελληνική κοινωνία τουλάχιστον την πρωτοβουλία Belt and Road, One Belt, One Road, όπως λέτε, έχει 2-3 ονομασίες διεθνώς. Εμείς την έχουμε καθιερώσει περισσότερο ως τον δρόμο του μεταξιού, με μια σειρά αρθρογραφιών κυρίως που είχαμε κάνει στην Καθημερινή τα τελευταία 7-8 χρόνια αρθρογραφούμε για τον δρόμο του μεταξιού. Επειδή ήταν ένα έργο το οποίο μας τράβηξε την προσοχή, διότι στο εργαστήριο μας το ανάλυση δεδομένων και πρόβλεψης του Πολυτεχνείου Κρήτης, μελετάμε όλες εκείνες τις σημαντικές μεταβλητές οι οποίες μετασχηματίζουν την παγκόσμια οικονομία και κοινωνία κατ' επέκταση. Και μια από αυτές ήταν και ο δρόμος του μεταξιού, διότι ο δρόμος του μεταξιού είναι ένα πολυκάναλο σύστημα μεταφοράς αγαθών, αλλά και όχι μόνο. Είναι και οι υπηρεσίες που μεταφέρονται, και κεφάλαια, και άνθρωποι, και ιδέες. Και ακολούθησε στα αχνάρια του παλιού δρόμου του μεταξιού με τον μοντέρνο δρόμο τώρα, ο οποίος έχει και πολλές εκφάνσεις. Έχει το θαλάσσιο δρόμο, έχει το χερσαίο δρόμο, έχει τον ψηφιακό δρόμο και όλα αυτά δεν είναι τίποτα άλλο από κανάλια τα οποία έχουν σκοπό να φέρνουν πρώτες ύλες στην Κίνα και να εξάγουν προϊόντα προς τις μεγάλες αγορές, κυρίως της Ευρώπης και της Αμερικής. Αυτά τα κανάλια τώρα, αυτοί οι δρόμοι του μεταξιού, σε όσες μορφές έχουν αναπτυχθεί, έχουν κυρίως χρηματοδοτηθεί από την Κίνα. Τέτοια κανάλια διανομής όμως, από πλευράς της οικονομικής βιωσιμότητας, θα πρέπει να χρηματοδοτούνται από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, ώστε να μην επιβαρυνθεί κάποιος με αυτό το μεγάλο κόστος, τεράστιο κόστος, και επίσης να μην έχει και κάποιος αποκλειστικά τον έλεγχο. Αυτά τα κανάλια, όπως θα έχετε ακούσει, ήδη έχουν αρχίσει και έχουν πολλαπλά προβλήματα, παρουσιάζονται κυρίως με τις χώρες της Αφρικής, της Λατινικής Αμερικής, της Νότιας Αμερικής, όπου και της Ασίας, όπου έγιναν πολλά έργα τα οποία δεν ήταν σίγουρο ότι είχαν εξ αρχής βιωσιμότητα. Το κόστος τους έγινε πολύ μεγαλύτερο μέχρι να αποπερατωθούν. Πολλές από αυτές τις χώρες δεν μπορούν να ξεπληρώσουν τα χρέη προς την Κίνα. Αυτές οι χώρες, για να μην εκτεθούν αυτά τα χρέη στις διεθνείς αγορές και αρχίζουν και παίρνουν bad rates, αρνητικά
αρνητικές βαθμολογίες, οι τράπεζες, οι κινέζικες, έχουν καταφύγει αυτή τη στιγμή και κάνουν ένα είδος bail-out οι Κινέζοι, δηλαδή αυτό που κάνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, χωρίς όμως να ακολουθούνται οι κανόνες οι οποίες έχει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ώστε να κλείσει κάποια μαύρη τρύπα όταν υπάρχει μετά από αυτές τις χρηματοδοτήσεις. Οπότε υπολογίζουμε ότι αυτά τα χρήματα θα δημιουργήσουν ακόμα μεγαλύτερα οικονομικά προβλήματα, τόσο στην Κίνα όσο και στις χώρες αυτές. Και γενικά η ανάπτυξη αυτών των διαδρόμων έχουν εκτοπίσει από το εμπόριο και τη Ρωσία, ότι όλες αυτές τις εμπορικές οδούς στην πρώην Σοβιετική Ένωση ελέγχονται ήδη από την Κίνα, και φυσικά είχε εγκλωβίσει εντελώς την Ινδία. Η Ινδία είχε ένα μόνο δρόμο μέσω του Ιράν, ανέβαινε στην Κασπία θάλασσα και από εκεί έφταναν τα εμπορεύματα στη Ρωσία και από εκεί περνούσαν στην Ευρώπη. Αυτός ο δρόμος μετά την εισβολή της Ρωσίας έκλεισε και υπολειτουργεί κατά ένα ποσοστό μόνο τα εμπορεύματα που αγοράζει ουσιαστικά η Ρωσία. Οπότε στην πρόσφατη σύνοδο των G7, εκεί ανακοινώθηκε αυτός ο νέος δρόμος του μεταξιού, ο οποίος θα περνάει από τη Σαουδική Αραβία, με τρένα θα βγαίνει στο Ισραήλ και από εκεί πάλι με διαθαλάσσιες οδό θα πηγαίνει προς την Αθήνα, προς την δικά μας λιμάνια, ευελπιστούμε. Και έχει ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό αυτό ο δρόμος, ότι δεν περνάει από την Τουρκία, κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, την παρακάμπτει την Τουρκία. Επίσης, δεν περνάει από την Αίγυπτο, εξού και αυτό σημαίνει ένα σημαντικό μήνυμα, ότι επειδή εμείς εδώ είμαστε το τελευταίο σταθερό σημείο της Δύσης, θα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Η Αίγυπτος, ενώ είναι μια πάρα πολύ φιλική χώρα για μας, δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν εκεί οι καταστάσεις και τα πράγματα στο μέλλον, και μπορεί να δημιουργηθεί κάποια μελλοντική αστάθεια, οπότε προβλέπονται όλα αυτά σε περίπτωση που, αν τύχει τίποτα και κλείσουν τα στενά, το ΣΟΕΣ να υπάρχει, η ιδιόρυγα του ΣΟΕΣ, να υπάρχει αυτή η οδός. Τώρα αυτή η οδός θα έχει κάποια μικρά προβλήματα, καθώς περνάει μέσα από την Ιορδανία, που δεν υπάρχει και τόσο πολύ σταθερότητα, αλλά ίσως με μια καλή θέληση να επιτευχθεί μια σημαντικότητα σε αυτό το δρόμο. Το σημαντικό είναι ότι αυτός ο δρόμος θα είναι ένα αντίβαρο για τους δρόμους του μεταξιού της Κίνας και θα απεγκλωβίσει, θα απελευθερώσει, να το πούμε καλύτερα, από τον ασφιχτικό πλοίο που είχε κάνει η Κίνα γύρω από την Ινδία. Η Ινδία μας ενδιαφέρει διότι είναι ένα από τα καθεστώτα τα οποία το σύστημα διακυβέρνησης με το κοινοβούλιο μπορεί ελεύθερα να αλλάζει, δεν φυλακίζουν εκεί τους πολιτικούς αντιπάλους να μην κατεβαίνουν στην Ινδία. Και επειδή σήμερα βλέπουμε μία διαπολιτιστική διαμάχη, τη λέμε εμείς, περισσότερο των πολιτισμών που ακολουθούν ελεύθερα καθεστώτα διακυβέρνησης, ελεύθερες κυβερνήσεις, και των χωρών οι οποίες έχουν αυταρχικά καθεστώτα έως άκρως αυταρχικά, αυτός είναι ένας πόλεμος ουσιαστικά ή διαμάχη, όπως και να την πούμε, την οποία τη βλέπουμε και συμβαίνει και εξελίσσεται σε διάφορες μορφές. Βλέπουμε τις συνενώσεις των χωρών για τους BRICS και όλους αυτούς που θα εισέλθουν, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια έτσι αντιδυτική περισσότερο συμμαχία, διότι άλλος συντετικός κρίκος δεν τις ενώνει αυτές τις χώρες. Για να φτιάξουν το δικό τους νόμισμα,
Είναι εξαιρετικά απίθανο, διότι το δολάριο η Αμερική δεν υποχρεώνει κανένα να πηγαίνει να ζητάει και να αγοράζει δολάρια. Το δολάριο έχει αυτή την ικανότητα, διότι όταν ζητηθούν δολάρια, η Αμερική έχει ικανότητα να τα τυπώσει χωρίς να επηρεαστεί στην αλλαγματική ισοτιμία. Αγαπητέ Γιώργο, επέτρεψέ μου, μια που αγγίζουμε πλέον τα οικονομικά θέματα, επέτρεψέ μου εδώ να βάλω μια άνω τελεία και ευχαριστώ για την αρχική τοποθέτηση και για την ευκαιρία να κάνω μια μικρή γέφυρα και μέχρι να περάσω στο δάσκαλο, στον κύριο Λιγερό. Βλέπουμε όντως σήμερα, είδαμε σοκαριστικές εικόνες σε αυτή τη διαμάχη των πολιτισμών, όπως είπες και εσύ, της διαφορετικότητας. Και με τη σειρά μου, αν μου επιτρέψει και ο κυβερνήτης, να δώσουμε τα συλληπιτήριά μας σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που τους είδαμε να σφάζονται στους δρόμους. Σοκαριστικές εικόνες. Επιτρέψτε μου να εξομολογηθώ ότι έχω πάει τα τελευταία 20 χρόνια σε όλες τις εμπόλεμες ζώνες του πλανήτη. Τέτοιες εικόνες δεν είδα ποτέ και πουθενά, ούτε στην υποσαχάρια Αφρική. Σοκαριστικές εικόνες. Τα θερμά μας συλληπιτήρια λοιπόν για αυτούς τους ανθρώπους και στηρίζουμε και είμαστε στο πλευρό, στο πλευρό του Ισραήλ. Δάσκαλε, ναι. Πες μας, φώτισέ μας την τωρινή κατάσταση, δώσε μας το δικό σου νοητικό έτσι, στίγμα. Πρώτα απ' όλα θα πω που... κάτι, γιατί μπορεί να μην γνωριζόμαστε με τον κύριο Γιώργο Τσαλάκη, αλλά πρώτα απ' όλα μου φαίνεται πολύ φιλικός. Σίγουρα υπάρχει και επιρροή του Ανδρέα, αλλά θέλω να πω ένα πράγμα το οποίο είναι σπάνιο και το λέω φιλικά στον Γιώργο. Δεν είπε τίποτα με το οποίο να διαφωνώ. Δηλαδή, χαίρομαι πάρα πολύ γιατί όταν γνωριζόμαστε για πρώτη φορά και μιλάμε σε ένα τέτοιο πάνελ, είναι πολύ δύσκολο να βρούμε ανθρώπους που είναι συντονισμένοι με ένα σκεπτικό και ήθελα απλώς να το σημειώσω. Και επειδή δεν γνωριζόμαστε και δεν είμαστε καν φίλοι, είναι ακόμα πιο σπάνιο και δεν μπορεί να πει ο Ανδρέας ή ο Δημοσθένης «Α, επειδή γνωρίζονται, έχουν συντονιστεί για να κάνουν την εκδήλωση μαζί» κτλ. Το λέω απλώς, ελπίζω με μια μορφή χιούμορ, αλλά είναι απόλυτα ειλικρινές και χαίρομαι, γιατί δυστυχώς αυτό που βλέπω και χαίρομαι που υπάρχει βέβαια και το ερευνητικό εργαστήριο που αναλύει αυτά τα δεδομένα. Αυτό που βλέπω στην Ελλάδα δεν είναι πάντοτε αυτό που ακούσαμε από τον κύριο Γιώργο Τσαλάκη. Είχαμε άλλες προσδοκίες, περιμέναμε πολλά πράγματα από αυτόν τον δρόμο. Πολλοί θεώρησαν ότι μπορούμε να κάνουμε μια επέκταση από αυτό που έγινε στο λιμάνι του Πειραιά και δεν καταλάβαν ότι τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι. Άρα θα ήθελα λοιπόν να τοποθετηθώ και επειδή και ο Ανδρέας και ο Δημοσθένης ξέρουν ότι θα κοιτάξουμε τη μεγάλη εικόνα. Αρχίζω κατευθείαν, δεν κάνω καμία εισαγωγή και λέω το εξής. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να καταλάβουμε από αυτά που ακούσαμε από τον Γιώργο και τα είπε πολύ σεμνά, πολύ ωραία και πολύ ξεκάθαρα είναι ότι πρώτον ο αρχικός δρόμος που έχει επινοήσει η Κίνα είναι ασυμμετρικός. Δηλαδή είναι για να φέρει πράγματα, πρώτες ύλες, και για να εξάγει άλλα προϊόντα. Άρα το διαφορικό είναι θετικό για την Κίνα. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Ας πούμε, όταν εμείς κοιτάζουμε πώς μπαίνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το πρώτο πράγμα που κάνουμε δεν είναι να πούμε πόσα λεφτά και πόσα πράγματα θα πάρουμε από την Ευρώπη και θα μπούμε. Προσπαθούμε να βρούμε μια ισορροπία, θα μπορούσα να πω και μια αρμονία. Εδώ δεν υπάρχει κάτι το ανάλογο. Υπάρχει μια ζυγαριά που έχει ένα βαρύ κεντρό που είναι κινέζικο. Θέλουμε ή δεν θέλουμε. Όσοι θεωρούν ότι οι χώρες που έχουν εμπλακεί σε αυτόν τον πρώτο δρόμο μεταξύ δεν είναι εξαρτημένες από την Κίνα, είναι πολύ απλό, το κατάλαβαν μετά από 10 χρόνια. Άρα η Κίνα, και αυτό έχει υποθεί και ήταν ωραίο, παίζει σχεδόν τον ρόλο του δουνοτού, χωρίς όμως τα θετικά του.
Γιατί στην πραγματικότητα, αντί να κλείνει προβλήματα, έχουμε την εντύπωση ότι τα επεκτείνει. Τώρα θα ήθελα να το κοιτάξω πιο πολύ γεωπολιτικά. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι η επιλογή αυτού του πρώτου δρόμου έχει επηρεαστεί από την ύπαρξη της Αμερικής. Με ποια έννοια? Όχι με την θετική, με την αρνητική, του τύπου ποιον δρόμο θα χρησιμοποιήσω έτσι ώστε να μην πληττώ από κάποια επίθεση σε περίπτωση που εγώ αναδείξω μια χώρα που δεν έχει καμία σχέση με τη δημοκρατία και θα την προωθήσω επειδή με συμφέρει. Άρα η ιδέα ποια είναι? Είναι να είμαι εντελώς ενσωματωμένος μέσα στο Heartland και όχι στο Rimland, να μην είμαι σε καμία χώρα που να είναι προσβάσιμη θαλάσσια και ειδικά από τον στόλο της Αμερικής. Και αυτό σημαίνει ότι οι Κινέζοι το κοίταξαν με έναν χερσαίο τρόπο. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα. Το δεύτερο πράγμα είναι ότι οι Κινέζοι σκέφτονται χερσαία, δεν σκέφτονται θαλάσσια. Αυτό είναι καλό να το έχουμε στο μυαλό μας. Για τους Έλληνες είναι πιο εύκολο να κάνουν μια προσομοίωση της Κίνας με την Τουρκία. Η Κίνα λειτουργεί πιο πολύ σαν την Τουρκία παρά σαν την Ελλάδα. Χώρες που λειτουργούν σαν την Ελλάδα στην Άπο Ανατολή, και ο Ανδρέας έχει πάει σε κάμποσες χώρες, είναι πιο πολύ η Ιαπωνία, η Κορέα, η Ταϊβάν, που είναι, εγώ θα έλεγα, και σχεδόν η άλλη Ευρώπη από την άλλη πλευρά. Άμα το δούμε με αυτόν τον τρόπο, το βασίλειο του κέντρου, που είναι ουσιαστικά η αυτοκρατορία του κέντρου για την Κίνα, σκέφτεται χερσαία και επεκτείνεται χερσαία. Άρα, εγώ τον δρόμο, γιατί έχει μεγάλη σημασία η επιλογή. Ξέρετε, όταν εμείς το περάσαμε με το μετάξι, το είπε πολύ ωραία ο Γιώργος, είπε εμείς το κρατήσαμε με έτσι, αλλά δεν είναι ακριβώς μετάξι, γιατί όταν είναι belt, δεν είναι ακριβώς αυτό. Εμείς το περάσαμε λίγο πιο θετικά. Νομίζω ότι η ζώνη είναι πιο αντιπροσωπευτική από το τι θέλουν να κάνουν. Άρα βλέπω ότι συμφωνούμε. Τι προσπαθώ να πω? Άμα είχαμε πει, ας πούμε, τα πλοκάμια του μεταξιού, μπορεί και να καταλαβαίναμε καλύτερα τι θα γινόταν μετά από 10 χρόνια. Γιατί η ιδέα είναι ότι ακόμα και το λεξιλόγιο έχει σημασία. Τι προσπαθώ να πω? Όταν βλέπουμε, ας πούμε, το ΝΑΤΟ, βλέπουμε ότι το κέντρο του είναι ο Ατλαντικός. Το Βόρειο Ατλαντικό. Άρα είναι κάτι που είναι πιο κοντά στον ελληνισμό, γιατί έχει μια βάση πάνω στη θάλασσα. Εδώ το κέντρο είναι το χερσαίο. Και βλέπουμε ότι είναι πιο πολύ ένας δρόμος με εμπόδια, όπως έχουμε τα 110. Δηλαδή το πρώτο εμπόδιο είναι να μην παίζει καθόλου η Ινδία. Το οποίο, άμα το σκεφτούμε ορθολογικά, είναι απαράδεκτο. Θα έπρεπε η Ινδία να παίζει ούτως ή άλλως σε αυτόν τον πρώτο σχεδιασμό. Είναι φυσιολογικό, είναι μάλιστα και ιστορικό και ακόμα και πολιτισμικό. Αυτό το απέφυγε γιατί την βλέπει αρνητικά. Μετά το γεγονός ότι χρησιμοποιεί χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, είναι και αυτό ενδιαφέρον, γιατί ουσιαστικά έχει αλλάξει η ζυγαριά και αντί να επηρεάζονται από τη Ρωσία, επηρεάζονται κατευθείαν από την Κίνα. Δεν μπαίνω καθόλου στο πλαίσιο της Αφρικής, που για μένα είναι ένα dumping effect, είναι ακόμα χειρότερο. Εκεί πέρα κάνουν επενδύσεις οι οποίες είναι πολύ βίαιες και πολύ βάρβαρες, χωρίς καν να κοιτάζουν πώς θα αντιδράσουν οι χώρες. Ξαναέρχομαι λοιπόν στο ασιατικό κομμάτι και στο ευρασιατικό. Άμα καταλάβουμε ότι τα κοινά συμφέροντα ως πυρήνα είναι απλώς το όφελος της Κίνας, και αν το είχαμε καταλάβει από την αρχή, δεν θα είχαμε αλλάξει την πορεία μας μετά από 10 χρόνια, γιατί είδαμε ότι η Κίνα πήρε μια μεγάλη στροφή και ενώ ήθελε να κάνει κάτι που να είναι ένα πρόγραμμα με μια μεγαλοπρέπεια, το πούμε έτσι, σιγά σιγά τραβήχτηκε και τώρα βλέπουμε ότι οι επενδύσεις που κάνει ακόμα και τώρα, και ξέρω ότι ο Ανδρέας κοιτάς και τα οικονομικά, είναι πιο πολύ φτιαγμένη για να υποστηρίξει την εγχώρια οικονομία παρά να βοηθήσει τις χώρες που έχουν ανάγκες. Αλλά το απίστευτο της υπόθεσης είναι ότι αυτός ο δρόμος δημιούργησε εξαρτήσεις. Δηλαδή, αντί να προσφέρει ένα πλαίσιο θετικό για να υπάρχει μια κινητικότητα σε επίπεδο εμπορίου, ανθρώπων, αγαθών, στην πραγματικότητα οι χώρες εγκλωβίστηκαν σε μια σχέση ασυμμετρική και η Κίνα ουσιαστικά τις ελέγχει πολύ περισσότερο από ό,τι τις έλεγχε παλαιότερα. Άρα μπορούμε να πούμε ότι γεωπολιτικά
έχουμε να κάνουμε με έναν επεκτατισμό, ο οποίος ήταν πιο πολύ στην αρχή τουλάχιστον soft power, αλλά τώρα καταλαβαίνουμε ότι έχουν αλλάξει το σύστημα, πηγαίνουν πιο επιθετικά και θεωρούν ότι δεν έχουν και μεγάλη σημασία αυτές οι χώρες. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε, γιατί η νοοτροπία της Κίνας για πολλούς από τους αναλυτές, ειδικά της Δύσης, παραμένει λίγο παράξενη. Με ποια έννοια? Όταν έχουμε μια αυτοκρατορία που γεννιέται από 5 βασίλεια και δεν έχει κανένα πρόβλημα να κάνει εσωτερικές γενοκτονίες, πρέπει να καταλάβουμε ότι ο επεκτατισμός είναι κάτι το φυσιολογικό. Εμείς δεν το έχουμε αναγκαστικά στο μυαλό μας. Και όταν κοιτάζουμε τα μεγέθη στην Κίνα, μπερδεύουμε πολύ συχνά την ποιότητα με την ποσότητα. Δηλαδή, ο στρατός θα είναι ποσοτικός και έχει τόσο μεγάλη ποσότητα που αλλάζει την ποιότητα της μάχης. Εμείς ξέρουμε, ας πούμε, ως Ελληνισμός πώς αντισταθήκαμε στους Πέρσες και τα λοιπά. Άρα αυτή η διαφορά την έχουμε. Σε εμάς, στον Ελληνισμό, η μονάδα έχει αξία, ο άνθρωπος έχει αξία. Στην Κίνα αυτό που έχει αξία είναι το σύστημα. Είτε να είναι αυτοκρατορικό, είτε να είναι κομμουνιστικό, σημασία είναι το σύστημα. Αν το σύστημα αντέχει, όλα είναι καλά. Άμα οι άνθρωποι πρέπει να θυσιαστούν για το σύστημα, μια χαρά. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Και έχει ενδιαφέρον, γιατί δεν έχει καθόλου αυτή την νοοτροπία η Ινδία. Και δεν είναι μόνο επιφανειακό, γιατί μιλάμε και για μια άλλη μεγάλη δύναμη. Είναι θεμελιακό, θα μπορούσα να πω ακόμα και θρησκευτικό και πολιτισμικό. Έχει σχέση με το κάρμα κτλ. Όταν το βλέπουμε με αυτόν τον τρόπο, καταλαβαίνουμε το εξής. Αυτό που γεννιέται τώρα στα νέα πορεία, και χάρηκα, Γιώργο μου, για την αναφορά σου για BRICS, γιατί πολύ συχνά είναι πολλοί που θεωρούν ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό που γίνεται και δεν καταλαβαίνουν ότι το μόνο που τους ενώνει είναι το αντί. Και όταν είσαι μόνο αντί, 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 όταν ο άλλος τελικά αλλάζει πορεία, μετά δεν ξέρεις με ποιον είσαι εναντίον και δεν ξέρεις πού να πας. Γιατί δεν έχουν μια συνοχή σκέψης. Εγώ αυτό που βλέπω πολιτισμικά, και γι' αυτό ο ρόλος είναι σημαντικός για την Ελλάδα, και το είπε πολύ ωραία με το ευελπιστούμαστε για το θέμα της Αθήνας, στην πραγματικότητα προς το παρόν ο δρόμος, ο νέος, τώρα μιλάω, έχω αλλάξει, είναι καθαρά Rimland. Άρα είναι μια άλλη θεώρηση των πραγμάτων, όπου το κέντρο βάρος είναι η θάλασσα. Το κέντρο βάρος είναι η θάλασσα. Πήγα φέτος στην Ιορδανία, νομίζω, και το είπε ο κ. Σατσαλάκης, ότι έχουμε μερικά θέματα με την Ιορδανία, γιατί για μένα είναι ένα ευάλωτο σημείο από αυτόν τον δρόμο. Θα πρέπει αυτό να είμαστε προσεκτικοί, γιατί όταν έχεις μια αλυσίδα, όπως λέμε συχνά, η ισχύ της αλυσίδας είναι ο πιο αδύναμος κρίκος. Αν σπάσει κάτι εκεί πέρα, πρέπει να έχουμε. Και νομίζω ότι είναι αυτό που εξασφάλισαν σαν αδύναμο κρίκο με την Αίγυπτο. Φοβούνται ότι μπορεί να γίνει αδύναμος κρίκος, άρα σου λέει ας περάσουμε, και θεωρούν ότι το να περάσεις από την Ιορδανία για να πιάσεις το Ισραήλ είναι πιο robust, είναι πιο ανθεκτικό από το να περάσεις από την Αίγυπτο, που φαίνεται που είναι πολύ πιο εύκολο, αλλά άμα κλείσει, έκλεισε. Και αυτό το χαίρομαι, γιατί δεν πήραν το βέλτιστο, πήραν το πιο ανθεκτικό σαν μοντέλο. Και γιατί έχει σημασία σε επίπεδο στρατηγικής, ο Ανδρέας τα ξέρει πολύ καλά, όταν κοιτάς μόνο το βέλτιστο, σε βάθος χρόνου δεν έχεις ανθεκτικότητα. Όταν κοιτάς το ανθεκτικό, σε βάθος χρόνου έχεις το βέλτιστο. Άρα εδώ, επειδή μιλάμε για δρόμους που πρέπει να λειτουργήσουν όχι μόνο για μερικά χρόνια, ούτε για δεκαετίες, η ιδέα είναι ότι αυτό πρέπει να έχει ένα βάθος χρόνο που αγγίζει την χρονοστρατηγική, ενώ τον αιώνα τουλάχιστον. Άμα το σκεφτούμε αυτό, είναι εντελώς άλλο το σκεπτικό. Άρα λέω ότι το γεγονός ότι χτίζουμε πάνω στη θάλασσα είναι τέλειο για τον Ελληνισμό. Τέλειο. Ναι. Γιατί είμαστε απόλυτα συμβατοί. Δεν έχουμε να κάνουμε καμία υπέρβαση, και το άλλο είναι ότι σε επίπεδο γεωπολιτικό έχουμε αναβαθμιστεί, και δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα, μιλάω για τον Ελληνισμό, έχουμε αναβαθμιστεί, μας βλέπουν πολύ πιο θετικά, βλέπουν ότι είμαστε πιο αξιόπιστοι. Το είπε καλά ο Γιώργος, είπε είμαστε ο τελευταίος κρίκος που έχει μια ασφάλεια, και αυτό είναι σημαντικό, αλλά νομίζω ότι αυτό που γίνεται τώρα με τα Αραβικά Εμιράτα μέσω της Ινδίας, και εγώ θα έκανα την επέκταση από την άλλη πλευρά, για μένα η Ινδία είναι και το επόμενο στάδιο για να πάω κοντά στην Αυστραλία. Δηλαδή μπορούμε να κάνουμε ένα άλλο belt. Στην πραγματικότητα
Ινδία-Αυστραλία, μετά ξαναπηγαίνουμε με τη Νέα Ζηλανδία, ξαναπηγαίνουμε στην Αμερική, Καναδά και ξαναρχόμαστε από την άλλη πλευρά. Αυτό εδώ είναι μια θεωρία Ρίμλαντ που είναι πολύ πιο ανθεκτική, γιατί βασίζεται σε ένα κόνσεπτ που είναι η θάλασσα, το οποίο είναι δύσκολο να το διαχειριστείς. Όταν είσαι πάνω στην ξηρά είναι εύκολο να μην πεθάνεις, όταν είσαι πάνω στη θάλασσα είναι εύκολο να πεθάνεις, γι' αυτό πρέπει να είσαι άξιος, όχι της μοίρας σου. Το λέω συχνά και στις στρατιωτικές σχολές, ένας κυβερνήτης, ένας καπετάνιος, δημοσθένη δεν λέω κυβερνήτης με την έννοια που ξέρεις να μην είναι το... Αλλά είναι θετικό, νομίζω ότι μπορείς να το πετύχεις κι εσύ. Άλλωστε ο Γιώργος είπε θετικά λόγια. Λέω απλώς ότι ένας κυβερνήτης είναι καλός όταν μπορεί να πει σήμερα δεν βγαίνουμε. Γιατί ο καιρός είναι τόσο δύσκολος που θα πνιγούμε. Αυτός που είναι κακός κυβερνήτης θα πει ότι μπορούμε να βγούμε όποτε θέλουμε. Αυτό είναι λάθος. Η θάλασσα είναι πιο δυνατή από τον καθένα. Άρα λέω λοιπόν ότι αυτός ο νέος δρόμος και για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έχουμε ήδη στην πραγματικότητα συμφωνίες. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Άμα κοιτάξετε τα F-16 που έρχονται από το Ισραήλ και πετάνε στην Κρήτη, μιλάω τώρα για τα Χανιά για να το χαρεί κάποιος, όταν πετάνε στην Κρήτη πρέπει να ξέρετε, φαντάζομαι, ότι έχουν επιπλέον τεπόζιτα που είναι conformal και αυτά που είναι από τα Αραβικά Εμμυράτα, στην πραγματικότητα αυτά τα conformal tanks είναι φτιαγμένα από το Ισραήλ. Τι προσπαθώ να πω? Προσπαθώ να πω ότι αυτό που λέμε ότι θα γίνει, στην πραγματικότητα οι χώρες έχουν ήδη διασυνδέσεις μεταξύ τους σε στρατιωτικό, σε στρατηγικό, σε οικονομικό επίπεδο και τώρα έχετε και το εμπορικό και βέβαια και το ψηφιακό στο οποίο αναφέρεται. Είναι σημαντικό. Όταν το βλέπουμε τώρα επίσης για το καλώδιο. Για το καλώδιο του Ευρωάζια Interconnector βλέπουμε τώρα ο ρόλος του ΑΔΜΙΕ θα είναι ακόμα πιο ενισχυμένος, αλλά τώρα τι βλέπουμε, ότι και για το θέμα του αγωγού και για τις πληροφορίες, τώρα λέω για τον αγωγό σε επίπεδο γεωπολιτικό, ο αγωγός μπορεί να είναι ψηφιακός, ενεργειακός, εντάξει, δεν είναι μόνο το κλασικό. Βλέπουμε ότι η Σαουδική Αραβία έρχεται να παίξει και αυτή ένα παιχνίδι και είναι έτοιμη να συμμετάσχει ακόμα και σε προγράμματα που ήταν μόνο εντός της Μεσογείου. Άρα θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε φυσιολογικά ανοιχτοί σε έναν κάθετο στρατηγικό ορίζοντα μέσα στη Μεσόγειο, ο οποίος έρχεται να ενισχυθεί από μία διαγώνια, η οποία αυτή η διαγώνια μας δίνει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και μας επιτρέπει να μην έχουμε ανάγκη τόσο πολύ από τη Ρωσία, γιατί το είδαμε τώρα με την εισβολή, το κόστος που είχαμε, μιλάω τώρα ειδικά για τους Ευρωπαίους, το κόστος το ενεργειακό, το θέμα της εξάρτησης, εμφανίστηκε ξεκάθαρα σε όλους. Okay. Μπορεί να αντισταθήκαμε καλά ακόμα και με το χειμώνα που πέρασε και θα είμαστε ακόμα πιο προετοιμασμένοι με αυτό, αλλά τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι η Ρωσία δεν έχει κανένα πρόβλημα να μας εκβιάσει πάνω στο ενεργειακό από τη στιγμή που έχει δικά της συμφέροντα. Αυτό για μένα είναι ένα χτύπημα το οποίο πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας όταν θα συνεχίσουμε την πορεία μας, γιατί σε κάποια φάση θα τελειώσει το Ουκρανικό και εγώ δεν θα ήθελα αμέσως μετά να ξανακάνουμε τα ίδια λάθη. Για μένα οι καλές φιλίες είναι όταν οι δύο φίλοι δεν είναι εξαρτημένοι ο ένας από τον άλλον. Άμα μπορούν να παίξουν ένα παιχνίδι και ακόμα και αν δεν υπάρχει ισορροπία, αλλά τουλάχιστον να υπάρχει μια αρμονία. Όταν βλέπω λοιπόν ότι είναι το ανάλογο που παίζει η Τουρκία και δεν είναι τυχαίο που η Τουρκία δεν μπήκε μέσα. Για το λεξιλόγιο τώρα να βρούμε και μια μικρή διαφωνία, δεν πρέπει να λέμε ότι παρακάμπτουμε την Τουρκία. Γιατί στην πραγματικότητα η Τουρκία είναι εκτός του δρόμου. Θα έπρεπε να κάνουμε παράκαμψη για να την εσωματώσουμε. Και αυτό θα το ήθελε η Τουρκία και θα το ήθελε και σε σχέση με το Ισραήλ, αλλά και με τα γεγονότα στα οποία αναφέρθηκε ο Ανδρέας τώρα. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ποια θα είναι η τοποθέτηση της Τουρκίας, Ανδρέα. Γιατί την ώρα... Η τοποθέτηση της Τουρκίας, δάσκαλε, εδώ πριν από 2-3 χρόνια τον διοικητή της Χαμάς τον είχε στο σπίτι του Ερντογάν. Η Χαμάς για τον Ερντογάν είναι μια προοδευτική οργάνωση και όχι μια τρομοκρατική οργάνωση. Λοιπόν, και χαίρομαι και επίσης γιατί μιλήσαμε για την Τουρκία 35 λεπτά αφού το ξεκίνησε. Ναι. Δεν μιλήσαμε τόση ώρα για αυτό. Δεν μας ενδιαφέρει με ποια έννοια, ότι πιστεύω ότι αυτό που πρέπει να μας ενδιαφέρει είναι το τι πρέπει να κάνουμε εμείς. Πολύ καλά ακούω με πολύ μεγάλη προσοχή αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς και την επόμενη μέρα, είτε λέγεται Ουκρανικό, είτε και να δούμε πώς θα παίξουν φυσικά, πώς θα παίξουν γύρω μας,
για να ξέρουμε και εμείς πώς θα αντιδράσουμε. Ωστόσο, η Τουρκία ήταν αυτή, γιατί βλέπω και, επιτρέψτε μου, βλέπω και τα σχόλια τώρα φίλων της, που μας βλέπουν ζωντανά. Έτσι, ναι. Κάποιος λέει ο πολύ επιτυχημένος τίτλος και κάποιος άλλος λέει Ρωσία, Τουρκία, η Άννα. Βλέπω εδώ η Άννα. Λοιπόν, Ρωσία, Τουρκία, Κατάρ και Ιράν θέλουν να φέρουν αποσταθεροποίηση στη Μέση Ανατολή. Αυτό θα κάνουν. Και αυτό κάνουν. Ίσως και αυτό, αν μου επιτρέπετε, να είναι τα εμπόδια σε αυτό το δρόμο του μεταξιού. Λέω εγώ τώρα. Για μένα δεν είναι εμπόδιο και νομίζω θα συμφωνήσει και ο Γιώργος. Για μένα ο νέος δρόμος είναι φτιαγμένος για να αποφύγει αυτό. Δηλαδή εξ αρχής. Για μένα είναι, πώς να το πω, Ανδρέα, είναι όπως όταν κάναμε πράγματα μεταπολεμικά, τα κάναμε εξ αρχής για να αποφύγουμε τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ενώ μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ξανακάναμε τα ίδια λάθη και μας ήρθε ο δεύτερος. Εδώ αυτά που λες είναι γνωστά, ξέρουμε ακριβώς πώς συμπεριφέρεται το Ιράν, πώς συμπεριφέρεται και τα λοιπά, η Τουρκία, αλλά εμένα αυτό που με απασχολεί είναι ανθεκτικός αυτός ο δρόμος που τώρα επιλέγουμε και λέω, ο δρόμος για να πάμε από την Ινδία, γιατί γι' αυτό έχει σημασία, η Ινδία είναι μια δημοκρατική χώρα. Εντάξει, ένα πλαίσιο που είναι του τύπου Commonwealth, είναι μια πρόσφατη χώρα γιατί είναι γεννημένη από το 1947, θα ήταν πολύ πιο δύσκολο, και ελπίζω να συμφωνήσει και ο Γιώργος, άμα ξαφνικά εγώ άκουγα ότι αντί για την Ινδία επιλέξαμε το Πακιστάν. Εκεί πέρα θα έλεγα, Παναγία μου, τι είναι αυτή η επιλογή. Μην ξεχνάμε ότι όταν δημιουργείται η Ινδία το 1947, δημιουργείται ταυτόχρονα το Πακιστάν, δεξιά και αριστερά, ενώ θα γίνει μετά το Μπενγκλαντές και μετά ξέρουμε τη συμπεριφορά που θα έχουν οι Πακιστανοί εναντίον αυτής της οντότητας. Και για μένα το Πακιστάν, αν θυμάστε καλά, ακόμα και η ονομασία του δεν είναι ιστορική, είναι ένα ακρόνυμο. Αυτό το ξεχνάμε. Η Ινδία είναι κάτι το ιστορικό. Το γεγονός μάλιστα ότι ο Πρωθυπουργός θέλει να αλλάξει την ονομασία και να πάει σε κάτι πιο ινδικό και αυτό έχει ενδιαφέρον, αλλά νομίζω το καλό είναι να υπάρχει διπλή ονομασία. Θα το δούμε μετά στην εξέλιξη. Λέω λοιπόν ότι η Ινδία είναι ένα πρώτο καλό σημάδι και επειδή πηγαίνω και συχνά στην Αυστραλία, ξέρω ότι περνάμε από την Ινδία συστηματικά για να πάμε προς εκεί. Άρα είναι καλός άξονας. Μετά τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έχουν μια δυνατότητα που την γνωρίζουμε. Η Σαουδική Αραβία είναι λίγο πιο περίπλοκη, γιατί όταν, ας πούμε, που είπες για τα σχόλια, έβαλαν το Κατάρ. Το Κατάρ και η Σαουδική Αραβία είναι πιο περίπλοκο το παίγνιο. Γιατί πολύ συχνά η Σαουδική Αραβία κατηγορεί το Κατάρ για αυτά που κάνει η ίδια. Απλώς αυτή τα κάνει πολύ πιο έντεχνα και το Κατάρ τα κάνει πολύ πιο άμεσα. Τίποτα άλλο. Για να μην μπερδευτούμε. Άρα λέω απλώς ότι μετά το θέμα της Ιορδανίας είπαμε ότι εγώ θεωρώ τουλάχιστον ότι είναι κάτι που είναι πιο ευάλωτο. Θα πρέπει να το προσέχουμε. Το είδα και την Ιορδανία και η Ιορδανία στο μυαλό της, επειδή έχουμε αυτά που ζούμε τώρα ζωντανά, είναι πιο πολύ η Παλαιστίνη. Όταν πήγα στην Ιορδανία, όταν πήγα στην πρωτεύουσα, δεν είχα κανέναν Ιορδανό που έλεγε τη λέξη Ισραήλ. Όλοι έλεγαν Παλαιστίνη. Ενώ αναφερόταν βέβαια στο Ισραήλ. Αυτό είναι καλό να το έχουμε στο μυαλό μας, γιατί θα το δούμε πώς θα πάει στην πράξη, όπως είχαμε το Ισραήλ με τον Λίβανο. Το Ισραήλ ξέρουμε ακριβώς πώς παίζει με τη συμμαχία μας. Εδώ, για να είμαστε ειλικρινείς, και νομίζω εκεί πέρα μπήκε το θέμα της ελπίδας, κανονικά αυτό που προβλέπεται είναι Ισραήλ-Ιταλία. Και εμείς πρέπει να χωθούμε λίγο πιο δυναμικά και να καταλάβουν ότι μπορούμε να παίξουμε δυναμικά με το λιμάνι, όχι μόνο του Πειραιά, γενικότερα, και αυτά που κάνουμε στην Αλεξανδρούπολη έχουν σημασία και αυτά που θα γίνουν και στην Κρήτη έχουν σημασία. Το γεγονός ότι μιλάμε για τον αγωγό EastMed, για το Ευρωάζια Interconnector, για το Ευρωάφρικα Interconnector, έχει αναβαθμίσει την περιοχή και δεν το λέω επειδή ο Γιώργος είναι από τα Χανιά. Η Κρήτη παίζει πολύ μεγάλη σημασία και θα παίξει ακόμα περισσότερο στο μέλλον. Έχει τη σωστή τοποθέτηση γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά και είναι η αιχμή του δόρατου της Ελλάδος στην περιοχή. Αυτό πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Για μένα η Κρήτη δεν είναι το κλείσιμο του Αιγαίου, είναι το άνοιγμα του Ειδικού. Αν το σκεφτούμε λίγο διαφορετικά, θα καταλάβουμε ότι ένας άξονας που μας ενώνει με την Κύπρο και με το Ισραήλ και στη συνέχεια μέσω Πελοποννήσου, όπως το κάνουμε και τώρα, στη συνέχεια προς την Ιταλία, είναι πολύ σημαντικό. Άρα αυτή η επιλογή είναι αισθητά διαφορετική και θα πρέπει να επενδύσουμε σε αυτή με ποια έννοια.
δεν πρέπει να επενδύουμε σε πράγματα τα οποία είναι μόνο οικονομικά, χωρίς να υπάρχει ένα πολιτισμικό υπόβαθρο. Εγώ αυτό που βλέπω, ας πούμε, είναι ότι η Ινδία σέβεται πάρα πολύ την Ελλάδα. Και εμείς σεβόμαστε την Ινδία, αλλά το λέω επειδή είναι το μέγεθος είναι λίγο διαφορετικό. Για την Ινδία, η Ελλάδα είναι φυσιολογικά κάτι που έχει πολιτισμό, όπως έχει βέβαια και η Ιταλία με τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Αυτό είναι καλό που πρέπει να το έχουμε, γιατί θα το πω λίγο, μπορεί να είναι να φανεί λίγο βίαιο, θα το πω με τον εξής τρόπο. Είναι εύκολο να φτιάξουμε ένα κοινό μέλλον, είναι δύσκολο να έχουμε ένα κοινό παρελθόν. Άρα όταν έχουμε ένα κοινό παρελθόν πρέπει να το αξιοποιούμε, όχι μόνο το εκμεταλλευτούμε, να το αξιοποιούμε, να τους πούμε εξής, εμείς ήμασταν ήδη εδώ πριν όλα αυτά τα γεγονότα, ήμασταν πριν και πριν τον ψυχρό πόλεμο και έχουμε χιλιετίες που ξέρουμε ο ένας τον άλλον. Αυτό έχει τεράστια σημασία. Για μένα το υπόβαθρο είναι η ενέργεια και η στρατηγική, το επιφαινόμενο είναι η πολιτική και η οικονομία. Όταν κάνουμε κάτι που είναι, ας πούμε, στην οικονομία και είναι μόνο αντι-οικονομία, δεν έχει μεγάλο μέλλον. Όταν έχουμε οικονομία που δεν έχει στρατηγική, είναι πιο πολύ της αρπαχτής. Αυτό τώρα που δημιουργείται με τον νέο δρόμο δεν είναι της αρπαχτής. Είναι πραγματικά ένας στρατηγικός δρόμος, ενσωματωμένος σε ένα στρατηγικό γεωπολιτικό πλαίσιο, το οποίο είναι απόλυτα συμβατό με τι? Με τον πολιτισμό μας, με την γεωστρατηγική μας, με τη θέση μας στην Ευρώπη και στο ΝΑΤΟ. Άμα τα βάλουμε λοιπόν όλα μαζί, θα δούμε το εξής. Οι χώρες που είναι εκτός ΝΑΤΟ και παίζουν σε αυτόν τον δρόμο, είναι πολύ φιλικές, παρόλο που είναι εκτός ΝΑΤΟ θεσμικά, γιατί δεν έχουν καμία σχέση με το Βόρειο Ατλαντικό, είναι πολύ φιλικές προς εμάς φυσιολογικά. Και αυτό πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Και λέω λοιπόν ότι, όπως το είπε και ο Ανδρέας, δεν έχει μεγάλη σημασία τι θα παίξει η Τουρκία, τι δεν θα παίξει. Είναι τι θα παίξει η Ελλάδα και πώς θα παίξει η Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει αυτές τις δυνατότητες. Ο ελληνισμός και η διασπορά, η ομογένεια μπορεί να το προωθήσει πολύ δυναμικά και σίγουρα τώρα ο Ανδρέας θα με κόψει, γιατί μόλις λέω τη λέξη ομογένεια θα πει κάτι. Θα σε κόψω, δάσκαλε, γιατί μου έδωσες... καταρχήν υπόθηκαν πολλά. Υπόθηκε η Αλεξανδρούπολη, φυσικά η ομογένεια, και να καταλήξουμε, για να φτάσουμε, γιατί πάει πολύ καλά η συζήτηση εκεί που την πάτε εσείς ως εισηγητές. Λοιπόν, να μιλήσουμε 5 λεπτά, Γιώργο, για την οικονομική κατάσταση και πώς μπορούμε αυτή να την αποφύγουμε στο μέλλον, διότι η οικονομία είναι και το βασικό για να κινηθούμε στο μέλλον, έτσι. Είναι το εργαλείο για να κινηθούμε στο μέλλον. Ούτως ώστε να περάσουμε μετά πάλι στο δάσκαλο για την εισήγηση του σχέση με τις ελληνικές κοινότητες, όχι όμως μόνο στη Μέση Ανατολή που υπάρχουν, γιατί έχω πληροφορήσει ότι μεταξύ αυτών που έχουν απαγάγει οι Παλαιστίνοι είναι και χριστιανοί. Όχι απαραίτητα Εβραίοι. Ή εννοώ Ισραηλίτες. Ωραία, λοιπόν. Έχουμε λοιπόν ελληνικές κοινότητες σε όλο αυτό το δρόμο του μεταξιού μέχρι τη Μαριούπολη, την Οδυσσό, τη Μαριούπολη, τη Χερσόνα, λοιπόν, μέχρι φυσικά και την κεντρική Ευρώπη. Το βλέπουμε, όπως ανέφερε και πριν ο κυβερνήτης μας, 20 και πλέον τμήματα στην κεντρική Ευρώπη, ένας ελληνισμός που υπάρχει και ζωντανεύει, όπως φυσικά και στη Χερσόνησο του Έμου. Γιώργο Ατσαλάκη, πες μας λίγο για την οικονομία, γιατί πριν στην αρχή είχες πει, πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή, είχες πει ότι είναι πλέον πολύ ακριβό το χρήμα. Πώς θα το ξεπεράσουμε αυτό το σκόπελο? Δώσε μου, έχεις 5 λεπτά. Ναι. Λοιπόν, καταρχήν ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Λιγερό για τα καλά λόγια τα οποία είπε στην αρχή της ομιλίας του. Και εγώ θέλω να προσθέσω ότι πάντα παρατηρώ και προσέχω τις λέξεις που χρησιμοποιεί, διότι η στρατηγική έχει πολύ μεγάλη σημασία, διότι αυτή σε οδηγεί στο μέλλον και σε σημαντικούς στόχους. Και η αναφορά σας στην ανθεκτικότητα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Τη μελετάμε και εμείς την ανθεκτικότητα στα συστήματα και δίνουμε στη συνέχεια σημαντική βαρύτητα στην προσαρμοστικότητα. Δηλαδή το σύστημα πρέπει να είναι ανθεκτικό,
να έχει μηχανισμούς προσαρμογής, να προσαρμόζεται στις αλλαγές που έρχονται είτε εξαιτίας τεχνολογίας, είτε φυσικών αλλαγών ή οτιδήποτε άλλο. Και αυτή ο συνδυασμός ατεκτικότητας και προσαρμοστικότητας σου δίνει τη δυνατότητα πολλαπλών επιλογών, το optionality που λέμε. Οπότε, όταν στριμωχτείς κάποια στιγμή στη γωνία, στο πούμε εισαγωγικά, έχεις επιλογές. Αλλιώς μπορεί να καταστραφείς όταν δεν εξασφαλίζουν οι στρατηγικές σου ανθεκτικότητα, προσαρμοστικότητα και δυνατότητα πολλών επιλογών. Διότι πάντα θα συμβεί κάτι απρόσμενο, όπως βλέπουμε ότι οι αναδιαστήματα έρχονται απρόσμενα γεγονότα, από φυσικές καταστροφές μέχρι πολέμους, μέχρι πράγματα που δεν μπορούσαμε να τα φανταστούμε ή και αν τα φανταζόμαστε δεν πιστεύαμε ότι θα γίνουν. Οπότε, ήταν πολύ εύστοχη η επισήμασή σας για την ανθεκτικότητα. Και για να περάσουμε τώρα στην οικονομία, επειδή η οικονομία κάνει κύκλους και έχει μεγάλη σημασία και συμβάλλει αυτό στην ανθεκτικότητα, όπως είπατε, και στη συνέχεια στην προσαρμοστικότητα και στις πολλαπλές επιλογές, έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ με τους κύκλους της οικονομίας, κάθε πότε η οικονομία φτάνει στο σημείο κορυφής. Έχουμε προσδιορίσει τους μεγάκυκλους με βάση την κατανάλωση, τις αυξομοιώσεις της κατανάλωσης ενέργειας βασικά, σε περίπου 56 χρόνια, 28 χρόνια ανόδου και 28 χρόνια όχι καθόδου, αλλά ανακατατάξεων, στάσιμου πληθωρισμού, μικρής ανάπτυξης. Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα κύμα ανωδικό που είχε ξεκινήσει το 1996, το οποίο είχε δημιουργηθεί εξαιτίας των εφευρέσεων που είχαν γίνει τότε στην πληροφορική, στις τηλεπικοινωνίες και στο φθηνό φυσικό αέριο, γιατί η ενέργεια πάντα πρέπει να είναι φθηνή για να δώσει όθηση στην οικονομία. Και έχει φτάσει τώρα σε ένα σημείο, στο 2024, που ολοκληρώνεται η κορυφή αυτού του κύκλου και γι' αυτό βλέπω μία σειρά από κρίσεων οι οποίες εμφανίζονται συνεχώς. Και οι κρίσεις εδώ να πούμε ότι δεν είναι τίποτα άλλο από κάτι που δεν κάνουμε σωστά και θα πρέπει να αλλάξει, να πάει σε μία άλλη κατάσταση, να ισορροπήσει σε ένα άλλο σημείο όπου δεν θα δημιουργείται πλέον κρίση. Οπότε βρισκόμαστε πλέον στο 2024, το θεωρούμε και το έχουμε αναλύσει εδώ και 2 χρόνια ότι θα είναι το έτος που θα μπουν οι περισσότερες οικονομίες παγκοσμίως σε στάσιμο πληθωρισμό. Σε αποπληθωρισμό είδαμε και μπήκε η Κίνα πρόσφατα. Η ΔΕ Ιαπωνία είναι εδώ και 30 χρόνια σε αποπληθωρισμό. Και εμείς έχουμε πολλά στοιχεία τα οποία τα έχουμε δημοσιεύσει από πέρυσι ότι η Κίνα πρόκειται να ακολουθήσει την πορεία της Ιαπωνίας. Ακολουθεί ουσιαστικά τα ίδια ακριβώς βήματα με τη φούσκα των ακινήτων που έσκασε τώρα, με το υπερχρέος που έχει πάνω από 280% του ΑΕΠ κτλ. Και όλα αυτά τώρα συμβαίνουν σε μια κορυφή της οικονομίας, όπου έχουμε πληθωρισμό, έχουμε πολύ ακριβή ενέργεια, η οποία είναι δύσκολο να τη δούμε σε φθηνές τιμές πλέον. Έχουμε τα υψηλά επιτόκια για να αντιμετωπιστεί ο πληθωρισμός, ο οποίος ένα μέρος του πληθωρισμού οφείλεται σε αυξημένες τιμές της ενέργειας, οι οποίες αυξημένες τιμές της ενέργειας δεν μπορούν να μειωθούν διότι υπάρχει το περιβόητο καρτέλ του ΟΠΕΚ της Ρωσίας και ανά πάσα στιγμή μειώνουν την παραγωγή για να κρατάνε τις τιμές ψηλά. Για να σπάσει αυτό το καρτέλ πρέπει να γίνει υπερπροσφορά παραγωγής και αυτό θα συμβεί μόνο όταν η πυρηνική σύνδεξη, το λεγόμενο fusion, θα είναι εμφανές και σύμφωνα με τις αμερικάνικες προβλέψεις θα εμφανιστεί ως ενέργεια μετά το 2035. Ήδη το πείραμα του περασμένου Νοεμβρίου ήταν πολύ σημαντικό. Το θέμα είναι ότι όταν όλοι θα κατανοήσουν ότι έρχεται η στιγμή και πράγματι θα υπάρξει ενέργεια από την πυρηνική σύνδεξη, θα τρέξουν όλοι να εξορίξουν τα αποθέματά τους, μήπως πιάσουν κάποια καλή τιμή, και τότε θα δημιουργηθεί υπερπροσφορά και θα σπάσει αυτό το καρτέλ. Προς το παρόν, η Αμερική το γνωρίζει πολύ καλά αυτό και από το 2005 που κάνανε και αυτές τις προβλέψεις που λέμε τώρα έχουν ξεκινήσει και έχουν γίνει εξαγωγής ενέργειας, ενώ παλαιότερα κρατούσαν τα δικά τους αποθέματα για να
τα έχω σε έκτακτες ανάγκες, αλλά επειδή γνωρίζουν τι θα έρθει, γιατί οι Αμερικάνοι κάνουν προβλέψεις πάνω από 30 χρόνια συνήθως, οπότε τώρα που οι τιμές είναι υψηλές, πουλάνε ό,τι έχουν και έχουν γίνει και μεγάλη εξαγωγή στο LNG, για παράδειγμα, μεγαλύτερη εξαγωγή. Οπότε είμαστε σε ένα κύκλο όπου έχει μειωθεί πλέον η παραγωγικότητα σχεδόν σε όλους τους τομείς. Έχουμε, είπαμε, την ακριβή ενέργεια πλέον και η ακριβή ενέργεια δεν συμβάλλει στην ανάπτυξη, ούτε στην βιωσιμότητα των οικοκυριών. Πέρυσι, αν δεν επιδοτούνταν τα οικοκυριά, θα είχαν χρεοκοπήσει και οι επιχειρήσεις, βέβαια, και κυρίως οι μικρές. Οπότε υπάρχει μεγάλη ανάγκη πλέον να δούμε αυτά τα οποία έρχονται στις κορυφές των κύκλων. Στις κορυφές των κύκλων, λοιπόν, το χρήμα είναι πάρα πολύ φθηνό, σταματάνε ο πακτολός των δανείων, τα δάνεια αρχίζουν και επιστρέφονται, οπότε μειώνουν τα διαθέσιμα εισοδήματα, επιστρέφονται με πολύ μεγάλες δόσεις, διότι αύξησαν επιτοκίων από μισό τα 100-1%, έχουν πάει 5-6% και ίσως ανέβουν και παραπάνω μέχρι να αντιθασευτεί ο πληθωρισμός. Δηλαδή δεν έχουμε πλέον ούτε φθηνό χρήμα και το χρήμα που έχουμε είναι πάρα πολύ ακριβό. Για τις κυβερνήσεις θα είναι πολύ δύσκολο, διότι στο παρελθόν πολύ εύκολα δανειζόταν και έλυναν σχεδόν όλα τα προβλήματα. Ό,τι έγινε με το COVID, κατάφεραν και έδωσαν επιδοτήσεις σε αυξημένες τιμές της ενέργειας και το καθεξής. Αυτά τα πράγματα θα είναι δύσκολα να γίνουν στο μέλλον. Και έτσι η κοινωνία θα αναζητήσει μία σειρά νέων τεχνολογιών, κυρίως τη μέσω από την τεχνητή νοημοσύνη, την βιοτεχνολογία, τριδιάστατη εκτύπωση, νέα υλικά, βαντική, μηχανική, έτσι λέμε μερικούς άξονες μόνο, οι οποίοι όταν αναπτυχθούν θα αυξήσουν την παραγωγικότητα, αλλά δεν αρκεί να αναπτυχθούν, πρέπει να διαχειριστούν, να υιοθετηθούν από κάθε επιχείρηση και από κάθε σπίτι, όπως έγινε και με τους υπολογιστές, που μέχρι το 1996 είχαν πει σε κάθε σπίτι και σε κάθε επιχείρηση και αύξηναν την παραγωγικότητα. Κάτι παρόμοιο θα γίνει στις δύο επόμενες δεκαετίες. Και όταν αυτά τα εργαλεία, σύν όσα θα εφευρεθούν μέχρι τότε, στηριγμένα πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη, θα αυξήσουν σημαντικά την παραγωγικότητα, θα δούμε ένα νέο οικονομικό κύκλο. Κατά τη διάρκεια όμως των δύο επόμενων δεκαετιών θα υπάρξουν τόσο σημαντικές ανακατατάξεις, θα χρειαστούν εντελώς νέες στρατηγικές να χαραχθούν από τις επιχειρήσεις, λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις αλλαγές, και θα χρειαστούν πολλά κεφάλαια για να περάσουν στις νέες τεχνολογίες, τα οποία κεφάλαια τώρα είναι πολύ ακριβά. Και αυτό ωραία, είναι... κύριε Τσαλάκη, αδελφέ μου Γιώργο. Άρα, για να συνοψίσουμε, πριν αναφέρω κάποια σχόλια που έχουμε λάβει, είπα να τα αναφέρω τώρα, γιατί μου λέμε το μεγαλύτερο όπλο του ελληνισμού είναι ο πολιτισμός και λοιπά, από την κυρία Παρχαρίδου. Βλέπουν θετικά την Ελλάδα όλοι αυτοί, γιατί ακόμα έχουμε πληθυσμούς εκεί πέρα. Θα πρέπει να έχουμε έντονη παρουσία με πολιτιστικό κυρίως πρόσημο σε αυτές τις χώρες. Λοιπόν. Βέβαια αυτό είναι ένα σχόλιο το οποίο αγγίζει την επόμενη εισήγηση. Ωστόσο, για να συνοψίσουμε, άρα λοιπόν έχουμε 20 χρόνια μέχρι να πιάσουμε αυτή τη μεγάλη αλλαγή. Τι θα κάνουμε σε αυτά τα 20 χρόνια? Έτσι. Από αύριο. Όχι, δεν είναι αυτό ακριβώς, δεν είναι αυτό η σύνοψη, γιατί υπόθηκαν πολύ σοβαρά πράγματα για το fusion και λοιπά, έτσι, τα στατιστικά στοιχεία. Αλλά περνάμε και σε μία ακόμη ερώτηση που θέλει να κάνει ο κυβερνήτης, ο Δημοσθένης Μαμονάς. Ναι, ευχαριστώ, Ανδρέα. Θα είναι μάλλον γεωστρατηγικού, γεωπολιτικού περιεχομένου, αν θέλεις, και υπευθύνεται μάλλον στον κύριο Λιγερό. Και συνδέεται άμεσα με τα σημερινά γεγονότα. Θα εκμεταλλευτώ εδώ λίγο την εμπειρία μου, γιατί 10 χρόνια περίπου ασχολήθηκα έντονα από τη θέση μου στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τις χώρες Μέσης Ανατολής. Τις επισκέφθηκα, έχω μια πιστεύω καλή εικόνα για την κατάσταση εκεί. Έχει να κάνει λοιπόν με το θέμα της ανθεκτικότητας αυτού του νέου δρόμου στην οποία αναφέρθηκε εκτενώς ο κ. Λιγερός. Δηλαδή, έχω την αίσθηση ότι η G7 και ο νέος αυτός δρόμος κατά κάποιο τρόπο έχει προκαταλάβει την
κείμενη μάλλον, κατά φαινόμενα, μέχρι σήμερα τουλάχιστον, συμφωνία υψής σημασίας για την ομαλοποίηση των σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και Σαουδικής Αραβίας. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Βλέπουμε όμως μετά τη σημερινή γεγονότα πόσο εύθραυστη είναι αυτή η λογική, αν θέλετε, αυτές οι ισορροπίες. Και εδώ έρχεται το ερώτημά μου. Μήπως θα, ως προαπαιτούμενο για τη σταθερότητα και την ανθεκτικότητα αυτού του νέου άξονα θα ήταν η προηγούμενη επίλυση του Μεσανατολικού. Θυμίζω ότι το Μεσανατολικό ζήτημα είναι κάτι το οποίο έπεσε στην ατζέντα τα τελευταία χρόνια, ειδικά με την απόσυρση, αν θέλετε, την οικειοθελή κατά κάποιο τρόπο των ΗΠΑ μετά την εποχή Κέρι κλπ. Δεν υπήρχε σχεδόν τίποτα. Μια κατάσταση, ένα status quo, το οποίο καταλήγει εν της πράγμας της βάρος της Παλαιστινιακής πλευράς. Κάποιοι ερμηνεύουν τα σημερινά γεγονότα έως μια εμφανέστατη προσπάθεια της Χαμάς να πει «Πού πάτε, κύριε, μια συμφωνία ομαλοποίησης όταν είμαστε κι εμείς εδώ, ελέγχουμε την Γάζα, κυβερνούμε την Γάζα, 2 εκατομμύρια κόσμο, 45 τετραγωνικά χιλιόμετρα, η μεγαλύτερη ανοιχτή φυλακή του κόσμου», όπως ισχυρίζονται. Επομένως, πρέπει να μας λάβετε πιο σοβαρά υπόψη μας στην όποια μελλοντική, αν θέλετε, στον όποιο μελλοντικό διακανονισμό πολιτικό στον οποίο πρόκειται να προχωρήσει. Άρα λοιπόν, μήπως θα πρέπει αυτό να είναι κατά κάποιο τρόπο μια προϋπόθεση για τη σταθερότητα ή ανθεκτικότητα αυτού του νέου δρόμου, στο είναι το ερώτημά μου. Και πριν απαντήσει ο κ. Λιγερός, αφού ευχαριστήσω τον ασφαλή κυβερνήτη για την ερώτηση, και μια ακόμη ερώτηση έχουμε, να υποθεί, δεν είναι ακριβώς ερώτηση, είναι μια έτσι, απέτηση των αυτών που μας βλέπουν τώρα, μου έχει έρθει στο κινητό, να υποθεί ο νοητός άξονας Κρήτη, Αλεξανδρούπολη, Βουλγαρία, Ρουμανία, Οδυσσός και Κεντρική Ευρώπη. Αυτός δηλαδή που θα κινηθεί ο ελληνικός δρόμος του μεταξιού. Έπιασε το μήνυμα, το πνεύμα ο φίλος τηλεθεατής, ο φίλος ο Νίκος, ο Παπαδόπουλος, έπιασε το πνεύμα και σε αυτό, σε σχέση πάλι, σε σύνδεση με το Μεσανατολικό, ο λόγος σας, δάσκαλε. Πρώτα απ' όλα, εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω και πάλι τον Γιώργο, γιατί καταφέραμε να είμαστε συντονισμένοι και δεύτερη φορά, που ακόμα είναι πιο σπάνιο. Αλλά λέω απλώς ότι όλα αυτά που υπόθηκαν και σε επίπεδο τεχνικό και οικονομικό είναι πολύ σημαντικό να το έχουμε στο μυαλό μας. Για να έρθω τώρα στην ερώτηση του Δημοσθένη. Εγώ, Δημοσθένη, τα βλέπω τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Δηλαδή, για να καταλάβεις, η λωρίδα της Γάζας, στην πραγματικότητα το Ισραήλ είναι έτοιμο να την δώσει ακόμα και στην Αίγυπτο. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι η Αίγυπτος δεν την θέλει. Αυτό εμείς, κανονικά εσύ, επειδή τους ξέρεις, το βλέπεις. Εμείς από την Ευρώπη δεν καταλαβαίνουμε τι παίζεται. Στην πραγματικότητα, ακόμα και οι Αιγύπτιοι καταλαβαίνουν ότι στη Γάζα δεν εκπροσωπούν τις φωνές της Γάζας, αλλά χειραγωγούνται από άλλες χώρες οι οποίες παίζουν με τη Γάζα εναντίον του Ισραήλ για να δείξουν ότι η περιοχή δεν είναι σταθερή. Αυτό όμως που βλέπουμε, επειδή είπαμε και για το θέμα της προσαρμοστικότητας, εγώ, Γιώργο μου, θα το έλεγα ανθεκτικότητα και προσαρμοστικότητα, το βάζω για τον εγκέφαλο που λέμε εγκεφαλική πλαστικότητα, η ικανότητα να κάνει ανάδραση πολύ γρήγορα. Πρώτα απ' όλα θα το δούμε τώρα με το Ισραήλ. Αυτό που βλέπουμε από τους μεγάλους παίκτες στις περιοχές που έχουν την προσαρμοστικότητα και την ανθεκτικότητα είναι ακριβώς το Ισραήλ. Και υπάρχει ένας λόγος που είναι καθαρά γεωστρατηγικός. Το Ισραήλ ξέρει ότι άμα κάνει ένα μεγάλο λάθος, τέλειωσε. Εμείς στην Ελλάδα, δυστυχώς, έχουμε την πολυτέλεια να κάνουμε λάθη και να μην έχει τελειώσει ακόμα. Άρα αυτό μας ελκύει προς το λάθος. Εδώ πέρα τι γίνεται. Για αυτόν τον δρόμο, το θέμα της επίλυσης του Μεσανατολικού δεν θα γίνει σαν προαπέτηση. Στην πραγματικότητα θα είναι ένα επακόλουθο. Εδώ είναι το παράξενο της υπόθεσης. Επειδή ο Γιώργος τα ξέρει πολύ καλά με τα συστήματα ανάλυσης, μια καλή ανάλυση δεν γίνεται απαραίτητα σε ένα σημείο ισορροπίας, γιατί σε ένα σημείο ισορροπίας μπορεί και να νεκρώσουν όλα. Άρα μετά δεν ξέρεις ποια είναι η δυναμική του συστήματος. Αν όμως είσαι μακράν της ισορροπίας, όπως θα έλεγε ο Πριγκοζίν, τότε μπορείς να δεις πράγματα που δεν είναι τόσο χαοτικά όσο πιστεύουν άλλοι, γιατί επιτρέπει μια δημιουργικότητα. Όσο αφορά τώρα την παραγωγή και την παραγωγικότητα, στην πραγματικότητα, όλα αυτά που μας είπε ο Γιώργος είναι, γιατί ο Ανδρέας κάνει επικίνδυνες συνοψίες και τα κάνει όπως θέλει, στην πραγματικότητα εγώ αυτό που ακούω είναι ότι μια επίλυση του προβλήματος είναι και η παραγωγή.
Προσοχή, δεν είπα παραγωγικότητα, αυτό είναι εντελώς, το ξέρουμε πώς θα πάει, αλλά όταν κάποιος λέει ότι η ενέργεια είναι ακριβή, ναι, είναι ακριβή εκτός από τον παραγωγό. Δηλαδή, άμα η Ελλάδα είναι παραγωγός φυσικού αερίου, τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Όσο πιο πολύ είναι η παραγωγή, τόσο λιγότερο παίζει το κάρτελ. Και αυτό που είπε ο Γιώργος πολύ σωστό και χαίρομαι που το είπε, τα στρατηγικά αποθέματα της Αμερικής, η Αμερική ήταν σχεδόν ένα ταμπού. Δεν τα δίνε ποτέ σε κανέναν, ακόμα και αν υπήρχε μεγάλη ανάγκη σε πολύ μεγάλο σύμμαχο. Τώρα το κάνει με πολύ μεγαλύτερη άνεση, διότι βλέπει τι γίνεται, αλλά το κάνει επίσης γιατί ξέρει ότι άμα η σύμμαχή της είναι εντελώς πεσμένη, θα έχει επιπτώσεις και πάνω της. Άρα αυτό που έκανε, ας πούμε, με τα καράβια, με τα LNG, στην πραγματικότητα πρέπει να καταλάβουμε ότι η Exxon Mobil που βρίσκεται στην Ελλάδα και που βρίσκεται και στην Κύπρο δεν έρχεται εδώ για να τρώει πασατέμπο. Θέλει να υπάρχει και μια παραγωγή, θέλει να μπορεί να το πουλάει και επί τόπου σε σχέση με τη συνεργασία με τις δύο χώρες, αλλά θέλει ουσιαστικά να έχει και εδώ. Γιατί δεν την συμφέρει, η διαφορά ποια είναι, για να είμαι πιο ακριβής. Το φυσικό αέριο δεν είναι σαν το πετρέλαιο που έχει μία τιμή. Το φυσικό αέριο εξαρτάται και από την απόσταση που διανύει. Άρα, άμα μπορείς να παρέχεις φυσικό αέριο στην κοντινή απόσταση, τότε τα προβλήματα είναι εντελώς διαφορετικά και μπορείς να λύσεις αρκετά προβλήματα. Αν όμως είσαι υποχρεωμένος να τα φέρεις κάθε φορά από την Αμερική, δεν σε συμφέρει. Άρα, συμφέρει να έχεις αμερικάνικη εταιρεία να είναι εντός της Μεσογείου, να παράγει ένα έργο το οποίο συνεχίζει τη στρατηγική της Αμερικής, να είναι συμβατό με την Ευρώπη και αυτό να ενισχύει και τον δρόμο του μεταξιού. Άρα εδώ μπαίνει και το θέμα της Αλεξανδρούπολης. Πολύ περισσότερο από πριν. Στην αρχή είχαμε ένα μικρό project στην Αλεξανδρούπολη που ήταν, ας πούμε, μόνο ένας επιχειρηματίας προσπαθούσε να έχει ένα καράβι μάνα σε μια απόσταση κτλ. Τώρα έχει γίνει ολόκληρο θέμα και το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, το οποίο έχει τεράστιες δυνατότητες, το ξεχνάμε, αλλά είναι ανάλογο ουσιαστικά από τον Πειραιά εν δυνάμει, όχι σε πρακτικό επίπεδο. Αλλά στην πραγματικότητα αυτός ο άξονας με τον Εύθυνο Πόντο είναι πολύ σημαντικός και η παρουσία μας εκεί πέρα είναι πολύ σημαντική. Τώρα έρχομαι στο πολιτισμικό στοιχείο. Πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Βλέπω ότι υπάρχει συχνά αυτό το λάθος. Εγώ δεν λέω πολιτιστικό, Ανδρέα. Κάθε φορά που ακούω πολιτιστικό θέλει να πει ότι δεν υπάρχει πια πολιτισμός. Είναι μια ανάμνηση. Το πολιτισμικό έχει σημασία. Όταν ακούς κουλτούρα, Ανδρέα, δεν είναι πολιτισμός. Εντάξει, όταν κάποιος είναι κουλτουριάρης δεν είναι καν πολιτισμένος. Εγώ τι προσπαθώ να πω. Ο πολιτισμός είναι μια τεράστια αξία που έχει η Ελλάδα. Δυσκολεύεται να την αξιοποιήσει ενώ το αξίζει. Και μπερδεύει το πολιτιστικό με το πολιτισμικό. Αυτό που αγγίζει τους άλλους από την πλευρά του ελληνισμού είναι ότι είναι ένας ανθεκτικός πολιτισμός που αγαπάει την ανθρωπότητα. Ακόμα και τώρα. Γιατί είναι σπάνιο να είναι ισμός και να σε αγαπάει η ανθρωπότητα. Εντάξει, από τους σπάνιους ισμούς. Άρα ο ελληνισμός έχει αυτή τη δυνατότητα. Όταν μιλάμε τώρα για τις κοινότητες που υπάρχουν, είναι σημαντικό και γι' αυτό να πω κάτι θετικό για την ΑΧΕΠΑ, για τελώς ο Ανδρέας θα μου πει τίποτα το θετικό εδώ και μία ώρα. Λέω, η ΑΧΕΠΑ δεν είναι απλώς μία συλλογή από συλλόγους. Εντάξει. Είναι ένα καταλυτικό στοιχείο για δημιουργία δικτύου. Δεν είναι το ίδιο. Για μένα δεν έχει ενδιαφέρον, Ανδρέα, και ο Δημοσθένης το ξέρει, το βλέπω χαμογελάει. Δεν έχει ενδιαφέρον να έχουμε πολλές κοινότητες. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι να είναι δικτυωμένες. Γιατί ο μόνος τρόπος να αρπάξουμε την ιδιότητα της ανθεκτικότητας είναι να είμαστε δίκτυο. Ένα βαθύ νευρονικό δίκτυο είναι πολύ πιο ανθεκτικό από έναν κλασικό υπολογιστή. Ακόμα και αν δέχεται χτυπήματα, θα βρει άλλους δρόμους. Αν οι κοινότητες είναι απομονωμένες, isolated points, δεν μας ενδιαφέρουν. Είναι νεκρές, απλώς δεν το ξέρουν. Είναι θέμα μέλλοντος και ας ρωτήσουν τον Γιώργο που θα το αναλύσει με δεδομένα. Μια κοινότητα για να σωθεί είναι όπως τα κάστρα στην πολιορκητική. Ένα κάστρο είναι φτιαγμένο για να αντέχει με μια διάρκεια. Η ιδέα ποια είναι για το κάστρο. Κάθε φορά που χτίζεις ένα κάστρο πρέπει να αντέχει περισσότερο από την βοήθεια που θα έρθει.
Δηλαδή να πεθαίνει μετά τη βοήθεια. Επειδή η θεία έρχεται πριν, τότε σώζεται. Κοιτάξτε, ας πούμε, τη Μάλτα. Άμα έρχεται η βοήθεια μετά, εφόσον έχει πέσει το κάστρο, μιλάμε για άλωση. Άρα, μια κοινότητα, όταν είναι εντελώς εξαρτημένη και δεν έχει δικτυωθεί και δεν πιστεύει πια στις αξίες του ελληνισμού, δεν είναι πια δικιά μας κοινότητα. Είναι απλώς μια γειτονιά ενός άλλου κράτους. Αυτό που έχει σημασία είναι οι κοινότητες όταν είναι δικτυωμένες και κατά όπως το κάνει και πολύ όμορφα και η ΑΧΕΠΑ, και γι' αυτό έχουμε μια ανάπτυξη και στην Ευρώπη, στην οποία είπε, έκανε αναφορά και ο Δημοσθένης. Στην πραγματικότητα είναι το δίκτυο. Άρα, εγώ θα έλεγα ότι ο δρόμος του μεταξιού, για να συνοψίσω και από την πλευρά μου πριν με διακόψω ο Ανδρέας, ο δρόμος του μεταξιού πρέπει να είναι ένα βαθύ δίκτυο. Και όχι απλώς ένας δρόμος, γιατί ένας δρόμος, ακόμα και αυτοκινητόδρομος να είναι, ένα ατύχημα να έχεις, δεν μπορείς να βγεις. Ωραία. Όταν όμως έχεις ένα δίκτυο, μπορεί να σου κόψουν πολλούς δρόμους, σημασία, όπως λέμε το καλό το παλικάρι, ξέρει κι άλλο μονοπάτι, να υπάρχει τουλάχιστον ένα μονοπάτι, γιατί είναι αυτό που αγαπάει και η νοημοσύνη. Γιατί το είπε ο Γιώργος με τους βαθμούς ελευθερίας. Η ιδέα ποια είναι? Όταν στριμώχνεσαι, όσο πιο μεγάλος είναι ο βαθμός ελευθερίας, τόσο πιο εύκολη θα είναι το optimal να βρεις κάτι που να σε σώσει. Αυτό που έχει σημασία λοιπόν είναι όχι να είσαι σε μια κατάσταση που όλα πάνε καλά, αλλά να είσαι σε μια κατάσταση που όταν πάνε τα πράγματα με έναν δύσκολο τρόπο, να υπάρχει πάντα μια λύση. Αυτή εδώ η λύση σου την δίνει μόνο ο βαθμός ελευθερίας. Άρα λέω απλώς ότι ο νέος δρόμος που σχηματίζουν τώρα δεν κοιτάζει μόνο τα τοπικά στοιχεία τα οποία μπορεί εύκολα να τα παρακάμψει και να συνεχίσει να παίζει, γιατί κατάλαβε τι έγινε με τη Ρωσία, κατάλαβε και η Ουκρανία τι έγινε με τη Ρωσία, γιατί μην ξεχνάτε τον αγωγό της φιλίας μεταξύ τους, που μόλις έκοψαν τις βάνες τέλειωσε όλο το θέμα. Εμείς λοιπόν πρέπει να έχουμε ένα δίκτυο και δεν πρέπει να έχουμε μόνο τη Ρεβιθούσα. Πρέπει να έχουμε και την Αλεξανδρούπολη, πρέπει να παίζουμε και με την Ιταλία, πρέπει να παίζουμε και με το Ισραήλ. Δεν πρέπει να παρατήσουμε εντελώς την Αίγυπτο. Είναι ένας σημαντικός παίκτης και φιλικός παίκτης. Αλλά αντί να περιμένουμε να πέσει σε μια παγίδα που παραλίγο να πέσει με το θέμα της αδελφότητας, πρέπει να είμαστε και εκεί προσεκτικοί και να υπάρχει μια ενίσχυση. Αυτό που λέω λοιπόν είναι ότι αυτό που μας έχει μάθει ο ελληνισμός είναι το δίκτυο. Εμείς δεν ήμασταν ποτέ μια μονολιθική μάζα. Όταν βλέπω, ας πούμε, πώς λειτουργεί το ελληνοαμερικάνικο λόμπι, δεν είναι όλοι σε μια ίδια πόλη. Είναι σε πολλές πόλεις, επικοινωνούν γρήγορα, πάνε με έναν τρόπο συντονισμένο και βρίσκουν θέματα. Το να έχουμε τριβές εντός μας είναι λογικό, έτσι είναι ο ελληνισμός. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο ελληνισμός έχει ένα πολύ καλό αντανακλαστικό που το έχει ο εγκέφαλος. Όταν υπάρχει μια κρίση, οι τοπικές φθορές τις ξεπερνάμε, αντιμετωπίζουμε την κρίση και μετά έχουμε την πολυτέλεια να τις ξαναφτιάξουμε όταν τόσο έχουμε ανάγκη για να περάσει η ώρα. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι αυτή την περίοδο το φυσικό αέριο μπορεί να είναι ακριβό, αλλά να ξέρετε ότι όταν είναι φυσικό αέριο είναι ακριβό, τότε υπάρχουν και επενδύσεις. Γιατί είναι μερικές επενδύσεις που λειτουργούν σαν το χρηματιστήριο. Άμα δεν είναι ακριβό, δεν συμφέρει να τις κάνουν. Εδώ λοιπόν, αυτό που γίνεται, ειδικά προς τα Χανιά, για να το χάρει ο Γιώργος, είναι πράγματα που τα θέλει η Ελλάδα, τα θέλει η Αμερική, τα θέλει η Exxon Mobil. Στην πραγματικότητα τα θέλουν όλοι, γιατί βλέπουν ότι είναι ένα πολύ καλό timing, όχι μόνο τοπικό, αλλά και global, ολικό. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι, άμα σκεφτούμε τα 20 χρόνια, όπως μας το είπε πολύ σοφά ο Γιώργος, στην πραγματικότητα πρέπει να αυξήσουμε την παραγωγή, για να είμαστε λιγότερο εξαρτημένοι ενεργειακά, για να προετοιμάσουμε καλύτερα την παραγωγικότητα της νέας γενιάς, της νέας μορφής, και πρέπει να παίξουμε, όχι από αύριο, από χθες με το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Τεχνητή νοημοσύνη είναι κάτι πολύ σημαντικό, δεν έγινε καμία αναφορά στο διάστημα και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι μερικοί που δεν καταλαβαίνουν καν πώς θα λειτουργεί στο διάστημα, αλλά στην πραγματικότητα δεν καταλαβαίνουν ότι ακόμα και το δίκτυό τους, στο τηλέφωνό τους χρησιμοποιεί ειδική θεωρία της σχετικότητας και άμα ήταν μόνο με τον Νιούτον δεν θα λειτουργούσαν, ενώ πήγαμε στη σελήνη με τον Νιούτον. Τι προσπαθώ να πω?
αυτά έχουν ενσωματωθεί μέσα στα δεδομένα μας και μερικές φορές δεν τα συνειδητοποιούμε. Έχουμε τεράστιες δυνατότητες, αλλά πρέπει πάντοτε να έχουμε τη μεγάλη εικόνα. Ο Τσότσιλ έλεγε, εγώ θέλω πάντοτε τη μεγάλη εικόνα, ας είναι και άσχημη. Αλλά θα μπορούσα να πούμε ότι μερικά στοιχεία από αυτά που μας έδωσε ο Γιώργος για τις αλλαγές, ενέργειες κτλ. Μπορεί να μην είναι όλα τόσο κολλά. Αυτό που είναι καλό είναι οι γνώσεις. Αν έχεις τις γνώσεις και ξέρεις πώς πάει και μπορείς να κάνεις λίγο forecast, τότε καταλαβαίνεις ότι άμα έχεις υψηλή στρατηγική, θα τα ξεπεράσεις, θα επιβιώσεις και μπορεί και να έχεις και μερικές κινήσεις του τύπου serendipity και να βρεις και μερικά πράγματα εκεί που δεν το περίμενες, γιατί είχες την δυνατότητα να ζεις ακόμα και μετά την κρίση. Αυτά από μένα πριν με διακόψει ο Ανδρέα. Δάσκαλε, δεν μπορώ να... Εγώ όσο περισσότερο σε ακούω μαθαίνω, όσο περισσότερο ακούω τον Γιώργο τον Ναταλάκη μαθαίνω και καλυτερεύω και τις συνόψεις μου. Έτσι, ναι, λοιπόν, ναι, ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω, όχι, είμαι σίγουρος ότι και οι τηλεθεατές και τους προτρέπω, αν είδανε ζωντανά αυτή την εκπομπή, να την ξαναδούν. Εγώ την ξαναδούν, θα τη δω. Θα τη δω και που θα μείνει στο YouTube επάνω. Θα τη δω και όταν θα την ανεβάσει ο δάσκαλος στο κανάλι, το δικό του. Λοιπόν, γιατί πραγματικά απάντησε σε ό,τι έλεγε η περιγραφή της αυτής της σημερινής εκπομπής. Απάντησε στο τι πρέπει να κάνουμε εμείς οι Έλληνες χτες για να πάνε τα πράγματα πολύ καλύτερα, για να πάνε εκεί που πρέπει να πάνε. Όχι, απάντησε, απάντησαν. Ήμασταν μαζί. Απάντησε. Και χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό το ντουέτο και ξαναλέω και για τον Γιώργο, πραγματικά με αγάπη, λέω ότι αυτό που με χαρακτηρίζει είναι εγώ είμαι πάντοτε ανοιχτός και με ανθρώπους που δεν ξέρω. Αλλά μπορώ να πω ότι άμα ο Ανδρέας και ο Δημοσθένης ξανακάνει κάτι με τον Γιώργο, εγώ είμαι μέσα. Θα το υπόσχομαι από τώρα, πριν το πέρας αυτού του έτους, δηλαδή το Δεκέμβριο, να επαναλάβουμε τη συγκεκριμένη σύνθεση του πάνελ. Για να δούμε πού ήμασταν, τι κάναμε κλπ. Ναι, όποτε θέλετε και εντάξει, ξέρω ότι πρέπει να γραφτούμε, ναι. Και να γραφτείτε, όπως λέει και ο ύπατος πρόεδρος. Δύο λεπτά επίλογο, Γιώργο, ναι. Δημοσθένη, και να κλείσουμε με τον δάσκαλο. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Λιγερό πάλι για τα καλά του λόγια και εγώ με μεγάλη μου χαρά να βρεθούμε στο ίδιο πάνελ και οπουδήποτε αλλού. Απλά να τονίσω το τελευταίο που είπε, που είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό για το διάστημα, διότι η τεχνητή νοημοσύνη θα δώσει μία άλλη διάσταση στην χρήση του διαστήματος και γεωστρατηγικά και γεωοικονομικά και από όλες τις πλευρές, διότι από το διάστημα βλέπεις και πάνω από τη γη και κάτω από τη γη, πάνω από τη θάλασσα, κάτω από τη θάλασσα, και χρειάζεται τεχνητή νοημοσύνη για να τα κάνεις όλα αυτά. Και τώρα αρχίζουν και αναπτύσσονται τα εργαλεία, διότι οι περισσότερες ανακαλύψεις από τώρα και στο εξής, μέχρι τώρα οι ανακαλύψεις αύξαναν κυρίως τη μυϊκή μας δύναμη. Από τώρα και κυρίως με το ChatGPT και τις άλλες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης αυξάνεται η πνευματική μας δύναμη για πρώτη φορά. Άρα θα έχουμε ένα εργαλείο ακόμα πολύ χρήσιμο για τις χώρες που θα το χρησιμοποιήσουν για το καλό της ανθρωπότητας, διότι δυστυχώς θα υπάρξουν και χώρες που θα το χρησιμοποιήσουν κατά των κατοίκων τους πρώτα και πιθανόν και κατά άλλων δημοκρατικών χωρών περισσότερο. Οπότε το τι θα γίνει στο διάστημα, εκεί έχει μεγάλη σημασία, εκεί θα γίνουν και οι επόμενες μάχες κορυφής, διότι αν κάποιος καταφέρει και απομονώσει τη μεταφορά των δεδομένων ή είναι πύραυλοι αυτοί ή οτιδήποτε άλλο θα τους απομονώσει και τους ανακατευθύνει. Οπότε εκεί θα πεφτούν πάρα πολλά πράγματα και εκεί η Αμερική έχει σημαντική πρωτοπορία, καθώς χρηματοδοτεί σχεδόν όλες τις startup επιχειρήσεις για το διάστημα, χρηματοδοτούνται από κάποια αμερικάνικα κεφάλαια. Και αυτό είναι λίγο παρήγορο, μην αναπτυχθεί πρώτα η τεχνολογία εκεί από αυταρχικά καθεστώτα. Εσχάτως και η Ινδία. Ναι, εσχάτως και η Ινδία. Ακριβώς. Και η Ινδία έχουν πάρα πολύ σημαντική υποδομή για να δημιουργήσουν πολύ ισχυρή τεχνητή νοημοσύνη. Και σημαντικά μυαλά, έτσι, δάσκαλε.
Ναι, σημαντικά μυαλά τα οποία υπάρχουν και στην Αμερική. Γιατί ναι, το θέμα με την Ινδία, για να μην μπερδευόμαστε, είναι πάρα πολύ Ινδία. Μιλάω τώρα και για τα βραβεία Νόμπελ που είναι, είναι γραμμένα επίσημα, γιατί είμαστε στο melting pot Αμερικανοί, αλλά όταν βλέπουμε το όνομα καταλαβαίνουμε από πού ήρθαν. Άρα αυτοί οι άνθρωποι υπάρχουν και στην Ινδία και δεν νομίζω να ξάφνιασε έναν αναλυτή σαν τον Γιώργο να έχει μπορέσει η Ινδία να πάει στη Σελήνη. Ήταν κάτι το αναμενόμενο, ήταν θέμα χρόνου και έγινε. Ήθελα να προσθέσω μόνο ότι μία μελλοντική διαμάχη θα είναι για αυτούς τους σπάνιους πόρους που θα χρειαστούν για να εκπαιδευτούν οι ημιαγωγοί που θα εκπαιδεύουν τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Γιατί για να γίνουν αυτά τα τσίπ, τα οποία είναι υπερτσίπ, είναι σούπερ... Αυτό που λέμε σπάνιες γης, δηλαδή, αυτό που μου είχαμε συζητήσει κάποια στιγμή που βρήκανε τώρα το ηφαίστειο εκεί στην Νεβάδα κλπ. Αλλά είναι πιο σπάνιες αυτές που φτιάχνουν τα τσίπ. Οπότε όποιος θα έχει πρόσβαση εκεί... Δεν μιλάει μόνο για τις σπάνιες γης που είναι 17, μιλάμε και φαντάζομαι ο Γιώργος αναφέρεται και στο λίθιο, γιατί βλέπεις ότι υπάρχει ήδη μια διαμάχη πάνω σε αυτά. Άρα λέω απλώς ότι οι σπάνιες γης μπαίνουν σε μια ακόμα υψηλότερη τεχνολογία και είναι πιο σπάνιες, αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι οι περισσότερες από αυτές είναι παραγωγή της Κίνας. Άρα εγώ το βλέπω σε εργαστήρια στην Ευρώπη, αναγκαζόμαστε να αλλάξουμε μερικά πράγματα για να λειτουργούμε με λιγότερες σπάνιες γης, γιατί από το 2012 και μετά η Κίνα άλλαξε λίγο και άρχισε να τα κρατάει μόνο για αυτήν και να μην τα εξάγει πια όπως το έκανε παραλιότερα. Άρα θα είναι και αυτό ένα θέμα διαμάχης και το λέει πολύ σωστά ο Γιώργος. Θα είμαστε πρέπει πολύ προσεκτικοί πάνω σε αυτό, γιατί όταν το κοιτάζουμε σε χαμηλό επίπεδο έχουμε την εντύπωση ότι όλα γίνονται γύρω από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Οι σπάνιες γης, το λίθιο θα είναι κάτι που είναι πολύ σημαντικό και θα παίξει, όπως είναι και το ουράνιο, εντάξει, αυτό είναι σίγουρο. Αρκεί να πούμε ένα αριθμό, ότι η ηλεκτρικοποίηση των πάντων που θα γίνει κάποια στιγμή για να πάμε στα zero emissions, τώρα το 20% της ενέργειας είναι από ηλεκτρικό ρεύμα. Το 80% είναι από ορυκτά καύσιμα. Για να πάνε όλα σε ηλεκτρική ενέργεια, θα πρέπει να πενταπλασιαστεί η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Άρα θέλουμε 5 φορές επιπλέον πυλώνες μεταφοράς ρεύματος και μπαταρίες και ούτω καθεξής, που είναι ένα πολύ μεγάλο κόστος. Μπορούμε να κάνουμε μια άλλη εκπομπή για να το αναλύσουμε αυτό το θέμα γεωστρατηγικά. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Ανδρέα για την διοργάνωση και τον Δημοσθένη που μας τίμησε με την παρουσία του και να τον συγχαρώ και πάλι για τις τόσο σημαντικές δράσεις που κάνει σε όλη την Ευρώπη και φυσικά τον κύριο Λιγερό που χάρηκα ιδιαιτέρως και πάρα πολύ που κινούμαστε και στο ίδιο μήκος κύματος σε αρκετά διεθνή θέματα, που αυτό σημαίνει ότι κάνουμε σωστή ανάλυση των δεδομένων, πιστεύω. Είναι μία επιβεβαίωση και για εμάς. Και εγώ χαίρομαι, γιατί είμαι και στη σωστή πλευρά της ιστορίας και με τους σωστούς αναλυτές. Πολύ ωραία σύνοψη. Λάσκαλε, ωραία σύνοψη. Κυβερνήτα μας. Κλείσε εσύ. Εμένα είμαι εκλογέστη. Δύο λόγια μόνο και εγώ. Να ευχαριστήσω και τους δύο εκλεκτούς συνομιλητές. Μεγάλη χαρά και τιμή για την οργάνωση να τους έχουμε στο πάνελ μας. Και αν για τον Γιώργο τον Ματσαλάκη ήξερα ότι είναι αδερφός, υπήρξε πρόεδρος στους αχέπρους του μηχανείου, να αξιωματούχος νομίζω ότι είστε της Ελλάδος. Τώρα για τον Νίκο τον Λιγερό, τον καλό και εγώ για μια ακόμη φορά να γίνει μέλος μας. Έχω μια καλή πρόταση. Νομίζω, Νίκο, έχεις κάποιες ιδιαίτερες σχέσεις με το Παρίσι, με τη Γαλλία. Εκεί έχουμε ένα πολύ ωραίο, έτσι, ισχυρό τμήμα. Κοίτα, μπορεί να μην είμαι αδελφός σας, αλλά είμαι ξάδελφος, σίγουρα. Έτσι, ακριβώς. Καιρός, λοιπόν, να γίνεις αδελφός. Προτείνω το τμήμα των Παρισίων, λοιπόν, το οποίο ευχαρίστω θα σε δεχτεί και να είσαι έτσι και με τον τρόπο αυτό και στις τάξεις του District της Ευρώπης. Ραντεβού, λοιπόν, το Δεκέμβρη, θέλω να ελπίζω, Ανδρέα. Να σε ευχαριστήσω και εγώ για την εξαιρετική αυτή πρωτοβουλία. Εγώ ευχαριστώ εσάς που αφιερώσατε τον πολύτιμο χρόνο σας να είστε εδώ, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον δάσκαλο τον Νίκο τον Λιγερό, από τα Χανιά της Κρήτης τον Γιώργο Ναντσαλάκη, από τις Βρυξέλλες τον Δημοσθένη τον Μαμονά και εμένα από την Οδυσσό της Ουκρανίας, που και εδώ νιώθουμε τη βαρβαρότητα εδώ και 1,5 και πλέον χρόνο.
Δυστυχώς ο κόσμος βρίσκεται σε μια μεγάλη κινητικότητα, σε μια μεγάλη έξαρση από την Κεντρική Αφρική, τη Μοροσαχάρη Αφρική, τη Μέση Ανατολή, τον Κάφκασο, στην Ουκρανία. Είμαστε εδώ, αντέχουμε, είμαστε αχέπα, θα αντέξουμε, ο ελληνισμός αντέχει, ανθεκτικότητα, το δίκτυο, υπόστηκαν τα πάντα. Είμαι πολύ ευχαριστημένος, πολύ χαρούμενος που είπατε, τα ακούστηκαν όλα όσα έπρεπε να ακούσουμε, εφόδια για το μέλλον. Φίλες και φίλοι,